Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Τρίτη 21 του Δεκέμβρη, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash, όπως το κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι και η τεχνική του σταθμού. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα του δελτίου που αφορά την πανδημία, καθώς όπως όλα δείχνουν, συνεχώς έχουμε πολλαπλασιασμό της μετάλλαξης όμικρον και αυτό ανησυχεί τις κυβερνήσεις σε παγκόσμιο χάρτη αλλά και στην Ευρώπη και στη χώρα μας μετά και τις τελευταίες αποφάσεις. Μάλιστα, στο πρωινό Υπουργικό Συμβούλιο είχαμε εξέλιξη ό,τι αφορά τα μέτρα για το πώς θα γιορτάσουμε το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς. Περισσότερα και στη λεπτομέρειά του θα μας δώσει ο καλός συνάδελφος Βαγγέλης Χριστόδουλος, τον οποίο έχουμε στη σύνδεση. Βαγγέλη, ο Πρωθυπουργός φαίνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε τα νέα μέτρα για τις επόμενες ημέρες. Ναι, με σημαντικότερο όλον τη διάθεση 2 δωρεάν self-test για τους πολίτες, στο σύνολο των πολιτών εμβολιασμένους και μη. Να τα πάρουμε με τη σειρά, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Χθες είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι για να μπορεί κάποιος να διασκεδάσει σε κάποιον χώρο εστίασης, διασκέδασης στις μέρες αυτές, θα έπρεπε να κάνει rapid test, ανεξαρτήτως αν είναι εμβολιασμένος ή όχι. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε την εισήγηση αυτή, αλλά την απέρριψε για διαφόρους λόγους που θα συζητήσουμε στη συνέχεια, Κώστα. Η τελική απόφαση είναι αυτή που σου είπα. Διάθεση μέσω της γνωστής ειδικής πλατφόρμας και μέσα από τα φαρμακεία 2 self-test σε όλους τους πολίτες εμβολιασμένους και μη, με την παράκληση να γίνει ένα πριν τις γιορτές, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού. Άρα οι πολίτες δεν θα έχουν την υποχρέωση να δείξουν κάποιο έγγραφο στα καταστήματα προτού μπουν σε αυτά, με τους κανόνες όμως που ίσχυαν να ισχύουν στους κλειστούς χώρους. Επιτρέπεται είσοδος μόνο στους εμβολιασμένους, και το αναφέρω αυτό γιατί το ότι δεν θα έχουμε rapid test στους εμβολιασμένους δεν σημαίνει πως έχουμε άρση και των προηγούμενων μέτρων. Εκείνα ισχύουν και θα συνεχίσουν ισχύουν το προηγούμενο και το επόμενο διάστημα, Κώστα. Άρα καλύπτεται έτσι και η γκρίνια που υπήρχαν από τους επαγγελματίες ότι εμείς δεν μπορούμε επιπρόσθετα, κοιτάμε τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, να κοιτάμε και τα rapid test ή τα self-test. Μένουμε σε αυτό που ίσχυε, ότι υπάρχει το πιστοποιητικό εμβολιασμού για την είσοδο στους εσωτερικούς χώρους, συν προληπτικά ότι ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό το self-test. Και είναι πιθανό, Κώστα, αυτή είναι η φημολογία που κράτησε κάτι λιγότερο από ένα 24ωρο να έχει κάνει ήδη ζημιά. Τουλάχιστον αυτό και μας έχουν μεταφέρει επιχειρηματίες της περιοχής που είπαν ότι λάμβαναν τηλεφωνήματα από πολίτες που ήθελαν είτε να ακυρώσουν είτε ζητούσαν πληροφορίες από επιχειρηματίες που διοργανώνουν πάρτι ρεβεγιών κτλ. Για το αν ξέρουν κάτι παραπάνω ώστε να προχωρήσουν στην ακύρωση ραντεβού. Κράτησης, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι η δήλωση του εκπροσώπου τους. Ο κύριος Καβαθάς υποστήριξε ότι είναι θετική η εξέλιξη αυτή της μη εφαρμογής του μέτρου των rapid test, αλλά είπε ότι ένα μέρος της ζημιάς έχει γίνει ήδη, καθώς και κάποιοι επιχειρηματίες ακύρωσαν εκδηλώσεις ρεβεγιών, αλλά και πολλοί πολίτες έχει μάθει ο ίδιος από και της ΠΟΕΣΥ, στην οποία είναι ο πρόεδρος. Πολλοί πολίτες ακύρωσαν κρατήσεις ακριβώς επειδή πληροφορήθηκαν ότι υπάρχει αυτή η απόφαση για κρατήσεις που δεν ισχύει τελικά. Άρα, για να το συνοψίσουμε, Κώστα, η απόφαση είναι 2 self-test, τα οποία δεν θα έχουν την υποχρέωση να καταγράψουν κάπου οι πολίτες, όπως τους γίνεται η παράκληση να τα κάνουν και να τα εφαρμόσουν και μάλιστα στη χρονική περίοδο που προαναφέρθηκε, ένα πριν έμετα τις γιορτές. Όχι νέα μέτρα πριν το 22. Το δεύτερο μέρος του σχεδίου που ανακοινώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο του Πρωθυπουργού είναι ότι νέα μέτρα θα πάρθουν τις αρχές του 2022, αφού υπολογιστεί το κρυφές μέρος του προβλήματος από την μετάλλαξη όμικρον. Η μοναδική αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός ήταν στα σχολεία, διαψεύδοντας τη φημολογία για μη επαναλειτουργία της γιορτές. Είναι και αυτή μια φημολογία που ακούστηκε πολύ έντονα. Είπε ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά όπως έχει προγραμματιστεί από την αρχή της χρονιάς. Σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να δούμε το τι είπε ο Πρωθυπουργός στο βίντεο που επιμελήθηκες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Υπουργικό Συμβούλιο. 2 δωρεάν self-test θα μπορούν να προμηθευτούν το επόμενο διάστημα οι πολίτες, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού μέσα στις γιορτές. Το ένα self-test πρέπει να γίνει κοντά στις γιορτές και το άλλο μετά την πρωτοχρονιά. Υπενθυμίζεται πως χθες είχε κυκλοφορήσει ευρέως πληροφορία πως ακόμα και οι εμβολιασμένοι θα χρειαστεί να κάνουν rapid test για να επισκεφθούν κάποιο χώρο διασκέδασης μέσα στις γιορτές.
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Υπουργικού Συμβουλίου, νέα μέτρα αναμένεται να πάρθουν από το 2022 και μετά και αφού αξιολογηθεί ο κίνδυνος της μετάλλαξης όμικρον. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα σχολεία υποστηρίζοντας πως δεν θα υπάρχουν αλλαγές στο σχεδιασμό λειτουργίας τους. Καθώς λοιπόν εδώ πέρα τα κρούσματα τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται σε ύφεση και σε διαρκή καθοδική πορεία, είναι μια ύφεση της τάξης του 40% σε σχέση με τα κρούσματα του προηγούμενου κύματος, ο στόχος μας για τις επόμενες εβδομάδες είναι διπλός. Από τη μία πλευρά να καθυστερήσουμε όσο αυτό είναι εφικτό την εξάπλωση της νέας παραλλαγής που είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα κυριαρχήσει. Από την άλλη να αξιοποιήσουμε αυτό το παράθυρο στο χρόνο για να θωρακιστούμε όλοι κυρίως με το ενισχυτικό τρίτο εμβόλιο. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται, ανταποκρίνονται και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Ήδη παραπάνω από 4 εκατομμύρια, 7 στους 10 δικαιούχους, έσπευσαν να κάνουν ή να κλείσουν ραντεβού για την ενισχυτική δόση. Και σχεδόν 150.000 συμπολίτες μας άνω των 60, οι πιο ευάλωτοι δηλαδή, έχουν κλείσει ραντεβού τον τελευταίο μήνα ή έκαναν την πρώτη δόση. Και είναι μια απάντηση σε όλους όσους είχαν αμφισβητήσει την υποχρεωτικότητα σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία που τόσο πολύ την έχει ανάγκη. Έτσι η ομάδα αυτή των άνω των 60 προσεγγίζει πια τα ποσοστά εμβολιασμού της Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και κάτι το οποίο πρέπει να ενταθεί. Από τη νέα αυτή μάχη της υγείας απουσιάζει δυστυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση. Η μόνη στον κόσμο που αντί για λύσεις απέναντι στην κοινή απειλή θυμήθηκε ξαφνικά τις εκλογές για να λύσει τα δικά της εσωτερικά προβλήματα. Είναι το τέλος ενός κατήφορου για το ΣΥΡΙΖΑ, αφού προηγουμένως καταψήφισε σχεδόν όλες τις πολιτικές κατά της πανδημίας. Πάντα απέναντι σε ό,τι ενώνει και πάντα κοντά σε ό,τι διχάζει. Και ειλικρινά λυπάμαι για ένα κόμμα που σε αντίθεση με όσα έλεγε ο αρχηγός του πριν από λίγο καιρό, επιλέγει να γίνει συνειδητός υπονομευτής της χώρας. Απέρριπτε τις κάλπες όταν η πανδημία υποχωρούσε και τη ζητάει τώρα που η όμικρον επιτίθεται. Κρίμα. Όμως η υγεία των Ελλήνων είναι πάνω από κόμματα και από τις διαφορές τους. Γι' αυτό και πιστεύω ότι οι πολίτες αδιαφορούν τελικά για όσους αδιαφορούν για το κοινό καλό. Στους πολίτες λοιπόν απευθυνόμαστε και σήμερα με ένα σχέδιο δύο φάσεων. Είναι πρώτο βήμα να περάσουμε με ασφάλεια τις γιορτές, χωρίς να παγώσει η οικονομία και η κοινωνία, αλλά και χωρίς οι δραστηριότητες αυτών των ημερών να μας κοστίσουν αργότερα. Και σίγουρα, αυτήν την περίοδο, όπλα μας είναι τα τεστ. Όλοι οι εμβολιασμένοι και εμείς θα πρέπει να κάνουμε self-test. Ενώ θα γίνονται παντού, θα συνεχίσουν να γίνονται παντού, οι διαγνωστικοί έλεγχοι από τα συνεργεία της πολιτείας. Είναι αλήθεια ότι δέχτηκα εισηγήσεις για υποχρεωτικά rapid test σε όλους για την είσοδο σε χώρους διασκέδασης. Τις απέρριψα, γιατί θεώρησα ότι ένα τέτοιο μέτρο και θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Αντί λοιπόν να επιβάλλω κάτι σε όλους, επέλεξα να εμπιστευθώ όλους. Και γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό, η πολιτεία θα διαθέσει ακόμα 2 δωρεάν self-test σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Με τη σύσταση το μεν πρώτο να χρησιμοποιηθεί αμέσως πριν κατά τη διάρκεια των γιορτών και το δε δεύτερο αμέσως μετά την πρωτοχρονιά και ζητώ από τους συμπολίτες μας να τα χρησιμοποιήσουν ιδίως πριν από τις γιορταστικές μαζικές συναθρήσεις. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε σε μια είδηση. Καθώς χθες βράδυ είχαμε πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Πτολεμαϊδας. Η φωτιά ευτυχώς μετά την επέμβαση περίοικων αλλά και της πυροσβεστικής δεν έλαβε επεκτάσεις και τα χειρότερα δεν ήρθαν ποτέ. Όπως όλα δείχνουν, ξεκίνησε από μια γωνιά του καταστήματος, πιθανότατα από ηλεκτρολογικό βραχυκύκλωμα. Yeah.
Φύγε, πάνω, φύγε. Η ώρα είναι 10 το βράδυ. Η φωτιά αλλά και η πυκνή καπνή έχουν ενεργοποιήσει το συναγερμό του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο κέντρο της Πτολεμαΐδας επί της οδού 25 Μαρτίου στον αριθμό 60. Με έναν πυροσβεστήρα, ο ιδιοκτήτης του διπλανού γυμναστηρίου επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά. Η πυροσβεστική που ειδοποιήθηκε νωρίτερα, καταφθάνοντας με δύο οχήματα, γρήγορα θέτει υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά, αναζητώντας την αιτία. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βραχυκύκλωμα. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς θα ερευνήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Πτολεμαΐδας. Εγώ ήμουν στο γυμναστήριο και κάποια στιγμή άκουσα το συναγερμό από το σούπερ μάρκετ. Βγήκα έξω και είδα να βγαίνουν καπνοί. Πήρα τον πυροσβεστήρα από το γυμναστήριο. Σε ένα σημείο στην άκρη του μαγαζού η τζαμαρία είχε σπάσει από τη θερμοκρασία. Πήρα το πυροσβεστήρα και έσβησα τις φωτιές που είχαν ξεκινήσει. Και μετά έφυγε η πυροσβεστική. Μετά από 4-5 λεπτά έφυγε η πυροσβεστική. Άκου να παίρνει τα ερυθρίκια. Βάλει 2-3. Κληθήκαμε 10 η ώρα για μια πυρκαγιά στην 25 Μαρτίου 60 στο σούπερ μάρκετ ΕΠΕ. Άμεσα με δύο οχήματα και 5 άντρες φτάσαμε στον τόπο του συμβάντος. Φτάνοντας στον τόπο του συμβάντος διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια μικρής έκτασης εστία. Έγινε κατάσβεση προαφήξεως. Για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, προανάκριση θα διενεργήσει στον ακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Πτολεμαΐδος. Πιθανολογείται βραχυκύκλωμα σε κάποια ηλεκτρική κατάσταση. Θα το εκτιμήσουμε και θα δούμε την αιτία. Πόσοι άντρες, πόσα οχήματα χρησιμοποιήθηκαν? Ήμασταν 2 πυροσβεστικά οχήματα με 5 άντρες. Ο βουλευτής, για να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Τσικαλάγιας και ο εκπρόσωπος τύπου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Στέργιος Καλπάκης του ΣΥΡΙΖΑ διασταύρωσαν τα ξύφη τους μιλώντας στην εκπομπή C-News και το Θόδωρο Καρυπίδη. Η αιχμή του δόρατος, η αίτηση, παύλα αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για προσφυγή στις κάλπες. Κύριε Καρυπίδη, καταρχάς να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για την εκπομπή σας με την έννοια ότι ταυτόχρονα μεταδίδεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική, την Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με τους τρεις σταθμούς, τον δικό σας, το Flash, το 2 και το Center. Αυτό είναι κάτι θετικό. Συμβάλλει και στην ενιαία έκφραση του λόγου και στην κοινή αντίληψη πολλών πραγμάτων, γιατί στα Βόρεια Ελλάδα έχουμε κοινές αναφορές. Τώρα, αν έρθουμε στον προϋπολογισμό, που όπως είπατε στην αρχή του ρεπορτάζ σας, το Σάββατο, πέμπτη μέρα της συζήτησης, γιατί πάντοτε σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής συζητείται 5 μέρες υποχρεωτικά ο προϋπολογισμός, με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώθηκε μια πολυήμερη διαδικασία ομιλιών, τοποθετήσεων, αντιπαραθέσεων. Μίλησαν 225 περίπου βουλευτές, 30 υπουργοί, και με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, ενώ οι βουλευτές αντιπολίτευσης τον καταψήφισαν εκτός κάποιες εξαιρέσεις για κάποια συγκεκριμένα άρθρα είτε της άμυνας είτε της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αυτό που μπορεί να περιμένουν οι πολίτες είναι ότι από τη στιγμή που σαν χώρα είχαμε την ατυχία να έχουμε την πανδημία λόγω του κορονοϊού από το Φεβρουάριο του 2020 και καταφέραμε αυτός το 2021 να κλείσει με μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι προβλέπαμε. Προβλέπαμε πάνω από 3% ανάπτυξη και κλείνει με 6,9%. Η ανεργία μειώθηκε. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι μέλι γάλα και δεν έχουμε ζητήματα στην κοινωνία. Σαφώς και έχουμε. Αλλά σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε ότι το 2022 θα είναι καλύτερο, θα έρθει η ώρα της ορθοπόδησης, γιατί και αυτό που μας δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα η πανδημία είναι μια κατάσταση δύσκολη ακόμη. Προσωπικά πιστεύω ότι είμαστε σε μια ελεγχόμενη, σταθερή, προοδευτική
ύφεση των κρουσμάτων και θα φανεί αυτό τις επόμενες ημέρες, αλλά έχουμε τα όπλα από μια μεριά του εμβολίου, που είναι το πρώτο και βασικότερο. Από την άλλη μεριά, ήδη έχουν μπει στα ελληνικά νοσοκομεία και θεραπευτικά μέσα που να κατευθύνονται στον ιό αυτόν. Και αναφέρομαι στα μονοκλωνικά αντισώματα. Είμαι βέβαιος ότι από τη στιγμή που θα έχουμε λιγότερη επιβάρηση από πλευράς υγείας, θα μπορεί το πρόγραμμά μας, το οποίο μελετημένα το είχαμε επεξεργαστεί όταν ήμασταν στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης, και στη συνέχεια θα κάνουμε πολλά ακόμα από αυτά που μας περιμένουν, όπως και πολλά έχουν γίνει μέχρι τώρα. Τέλεια από τον κύριο Τσικαλάκη. Έρχομαι στον κύριο Καλπάκη. Κύριε Καλπάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε αυτόν τον προϋπολογισμό και όχι μόνο αυτό, ανέβασε και τους τόνους, ζήτησε και εκλογές. Ό,τι πιο κορυφαίο ως αντίδραση θα μπορούσε να υπάρξει από τον αρχηγό σας, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ποιο είναι το σχόλιο σας, τι θα συμβεί το 2022 στους Έλληνες πολίτες με αυτόν τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση και ο κύριος Τσικαλάκης και τον υπερψήφισε και τον υπερστηρίζει? Κύριε Καρυπίδη, το αίτημα για παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και προκήρυξης εκλογών εκφράζει ένα μήνυμα από τη δική μας την πλευρά. Ως εδώ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα καλύτερο από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα καλύτερο από μια κυβέρνηση που δεν δείχνει να έχει καμία πολιτική βούληση, προκειμένου να αλλάξει την πολιτική της, εν όψη μάλιστα και του πέμπτου κύματος της πανδημίας, για το οποίο προειδοποιούν όλοι οι επιστήμονες. Και αυτό, κατά την άποψή μας, τεκμηριώνεται από δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι η μελέτη Σιόδρα Λίτρα, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ψέματα από το βήμα της Βουλής στις αρχές του μηνός, στις αρχές Δεκεμβρίου, και σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν θα μπορούσε να σταθεί στη θέση του. Και αυτό είναι και ένα σοβαρό πρόβλημα για την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία που απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε μια συλλογική υπόθεση όπως η πανδημία. Και επίσης προκύπτει από την ίδια μελέτη ότι δεν στηρίχθηκε επαρκώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και το δεύτερο στοιχείο που τεκμηριώνει αυτή μας την απόφαση είναι αυτός καθ' αυτός ο προϋπολογισμός. Όπου είναι ένας προϋπολογισμός, όπως σχηματικά τον έχουμε πει, τέλους της πανδημίας, σε εισαγωγικά. Και αυτό πάνω κάτω είπε και ο κύριος Σκυλακάκης κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Μειώνονται τα κονδύλια για τη δημόσια υγεία κατά 800 εκατομμύρια, ενώ θα έπρεπε να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ θα έπρεπε να επαναξιολογήσουμε τις προτεραιότητές μας εν μέσω πανδημίας και να βάλουμε τη δημόσια υγεία στην πρώτη θέση. Και ταυτόχρονα δεν αντιμετωπίζεται το μείζον πρόβλημα ακρίβειας. Δεν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, δεν μειώνονται οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, δεν γίνεται ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους της πανδημίας όπως εμείς ζητούμε εδώ και πολύ καιρό, δεν υπάρχει παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ προκειμένου να συγκρατιώνται οι τιμές και να μην έχουν πρόβλημα οι πολίτες και ειδικά τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Η κυβέρνηση επικαλείται τους υψηλούς ρυθμούς ανάκαμψης, αλλά το ζήτημα είναι αυτή η ανάκαμψη ποιους αφορά. Αν αφορά λίγους ή αν αφορά την κοινωνική πλειοψηφία. Ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά είχε πει ότι θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό στο διπλάσιο του ρυθμού ανάκαμψης. Γιατί δεν τον αυξάνει 12% από το νέο έτος, αφού έχουμε 6% ανάπτυξη. Συμπερασματικά λοιπόν, και στο κορυφαίο ζήτημα της πανδημίας, αλλά και στο ζήτημα της ακρίβειας, σε αυτά τα δύο κορυφαία κοινωνικά προβλήματα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει να προσφέρει τίποτα περισσότερο, δεν έχει να προσφέρει τίποτα καλύτερο. Μένουμε στην εκπομπή CNews, καθώς ο Γιώργος Καβαθάς εξέφρασε την ανησυχία των επαγγελματιών εστίασης για το πού οδηγείται η κατάσταση. Τα περισσότερα καταστήματα βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, μάλιστα μετά την αύξηση των μέτρων κατά της πανδημίας, ολοένα και βλέπουν τα ταμεία να μειώνεται και ο τζίρος να πέφτει. Απόδειξη, όπως τόνισε ο κύριος Καβαθάς, είναι ότι το 2022 θα βρει την επιχειρηματικότητα με λιγότερα καταστήματα. Κύριε Καρυπίδη, καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι το φαινόμενο όπως υπάρχει στη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων από 50 έως και 80%, είναι κάτι το οποίο ισχύει και για τις άλλες περιοχές και περιφέρειες της χώρας. Είναι πραγματικά ένα κριτικό μείγμα για έναν κλάδο ο οποίος έχει υποστεί μία μεσοσταθμική μείωση του κύκλου εργασιών το 2020
38% και το πρώτο εξάμηνο του 2021 51%. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με ένα διάστημα καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο και την ουσιαστικά ξανατοποθέτηση του κλάδου σε κατάσταση mini lockdown από τις 13 Σεπτεμβρίου και σε ένα άτυπο κύριο lockdown από τις αρχές Νοέμβρη, έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στα πρόθυρα του λουκέτου. Άλλωστε και από τις έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, το 44% των επαγγελματιών του κλάδου εστίασης δηλώνει τον φόβο και την αβεβαιότητα για το μέλλον της επιχείρησής του. Και εδώ έρχεται να προστεθεί και άλλο ένα πρόβλημα στον κλάδο, που είναι η ανατιμήση πρώτων υλών, αλλά κυρίαρχα του κόστους της ενέργειας, ιδιαίτερα της ηλεκτρικής ενέργειας, που οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ξεκινούν από 30% και φτάνουν μέχρι 170%. Αυτό από μόνο του για μια επιχείρηση η οποία είναι στον κλάδο της εστίασης, που είναι χρειάζεται ενεργοβόρος κατά κάποιο τρόπο για να λειτουργήσει, το κόστος του ρεύματος πολλές φορές ξεπερνάει το 50% του κύκλου εργασιών ενός μήνα, που σημαίνει ότι είναι μη βιώσιμη επιχείρηση. Τον επόμενο μήνα είναι βέβαιο ότι δεν θα έχει παροχή ενέργειας. Άρα αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Από την άλλη μεριά, τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και τα ελληνικά νοικοκυριά. Διότι ανατιμήσει το καλάθι της νοικοκυράς, αυτό που της καθημερινότητας δηλαδή των ελληνικών οικογενειών, στερεί διαθέσιμο εισόδημα από την κατανάλωση στους άλλους κλάδους της οικονομίας, μέσα σε αυτούς και η εστίαση. Σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα που αφορούν τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους και ουσιαστικά τη χρησιμοποίηση του κλάδου της εστίασης ως μοχλού πίεσης προς τους συμπολίτες μας, τους ανεμβολίαστους, λειτουργεί καταστροφικά για τον κλάδο που εκπροσωπώ. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση από τον Ιούλιο του 2021 έχει παγώσει κάθε μέτρο στήριξης για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, λες και η χώρα μπήκε σε μια περίοδο κανονικότητας. Η χώρα δεν είναι σε κανονικότητα, η πανδημία είναι παρούσα, τα προβλήματα είναι παρόντα, οι μεταλλάξεις του ιού δημιουργούν τεράστια πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και βεβαίως και στην εθνική οικονομία και στις κοινωνικές συναναστροφές. Και η εστίαση καλείται να πληρώσει το μάρμαρο χωρίς καμία στήριξη. Με το καλημέρα του νέου έτους θα έχουμε επιπρόσθετες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις μας? Δηλαδή θα έχουμε την επιστρεπτέα που πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να τη δίνουμε πίσω? Έχουμε την λήξη των ληξιπρόθεσμων ωφελών των ρυθμίσεων που ζητάμε επιπρόσθετες? Έχουμε κάτι νεότερο προς αυτό, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, έχουμε κάνει μια προσπάθεια οι επιστρεπτές να μην είναι επιστρεπτές για τον κλάδο της εστίασης. Την επόμενη εβδομάδα έχω μια συνάντηση με τον κύριο Σταϊκούρα στην κατεύθυνση αυτή και την μείωση ή την απαλλαγή του ενοικίου για όσο διάστημα λειτουργούν τα περιοριστικά μέτρα για την εστίαση. Βεβαίως κρατάω ένα μικρό καλάθι για να είμαστε και ειλικρινείς. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να τονίσω ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως συνομοσπονδία, ως ΓΕΣΕΒΕ, κινούμαστε με άλλες συνομοσπονδίες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τις πανευρωπαϊκές οργανώσεις, την SME United, την Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Επιχειρήσεων, αλλά και τα ευρωεπιμελητήρια, για το κούρεμα του ιδιωτικού χρέους που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία, τουλάχιστον κατά 50%, και το υπόλοιπο να πληρωθεί με μία ρύθμιση μακρόχρόνια, έτσι ώστε πραγματικά να μπορεί να είναι και βιώσιμη για τις επιχειρήσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και η ελληνική κοινωνία γενικότερα έχει να διαχειριστεί και το χρέος της προηγούμενης δεκαετίας, 235 δισεκατομμύρια ευρώ, και σε αυτά έρχονται να προσθεθούν άλλα 30 δισεκατομμύρια το χρέος που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία. Αυτό το τελευταίο περί της κινητοποίησης που πραγματικά ήταν εκπληκτική σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή. Για παράδειγμα, εδώ στην περιοχή μας δεν είχαμε 1-2 μαγαζιά που λειτουργήσαν την ημέρα της κινητοποίησης. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο που για πρώτη φορά το διαπιστώνουμε σε τέτοιο επίπεδο συνεννόησης στα καταστήματα εστίασης. Μήπως έρχεται η ώρα να επαναληφθεί, κύριε Πρόεδρε, κάτι τέτοιο? Είναι βέβαιο, κύριε Μαυρίδη, ότι το επόμενο διάστημα, εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματα του κλάδου
που ουσιαστικά αφορούν τις ζωές των ίδιων των επαγγελματιών αλλά και 330.000 εργαζόμενων στον κλάδο της εστίασης, ο οποίος πρέπει να τονίσω είχε ένα μεγάλο πολλαπλασιαστή άνω του 2, που σημαίνει ότι για κάθε εκατομμύριο που χάνει ο κλάδος εστίασης η οικονομία χάνει 2 εκατομμύρια τουλάχιστον. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσει σοβαρά, το εξετάζει ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μαζί με την Ολομέλεια των Προέδρων των πρωτοβάθμιων οργανώσεων όπως του συναδέλφου του Γιώργου του Βαφίλη, έτσι ώστε με κοινή απόφαση, και εκεί ήταν ουσιαστικά η επιτυχία, ότι ήταν τις προηγούμενες κινητοποίησεις, ότι ήταν μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε τη συνένεση και τη συνεργασία όλων των πρωτοβάθμιων ενώσεων της χώρας. Και αυτό δείχνει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εστίαση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Μαυρίδη και αγαπητοί συνομιλητές και αγαπητή συνομιλήτρια, να κλείσεις μία επιχείρηση. Ο τζίρος στον κλάδο της εστίασης που χάνεται μιας μέρας δεν υπάρχει περίπτωση να αναπληρωθεί την επόμενη μέρα. Δεν θα βγει κάποιος την επόμενη μέρα και επειδή την προηγούμενη είμαστε κλειστά θα πιει 2 καφέδες, θα πει 2 ποτά, θα φάει 2 πιάτα φαγητό. Τα ίδια που θα έτρωγε ή θα έπινε θα τα ξαναπήγει την άλλη μέρα. Μάλιστα. Ο τζίρος είναι χαμένος και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κλάδο να οδηγείται σε κινητοποιήσεις με κλείσιμο επιχειρήσεων. Αλλά αυτό που πρέπει να τονίσω, ότι είναι το πρώτο 15ήμερο του τρέχοντος μηνός, του Δεκεμβρίου, που όπως είπε και ο συνάδελφος ο Γιώργος Βαφίδης, ο πρόεδρος της Ενώσεως Εστίασης της Καβάλας, είναι ένας μήνας ο οποίος κάνει εστίαση ενδεχόμενα και το 20% του ετήσιου τζίρου της. Και εφόσον το πρώτο 15ήμερο είναι κακό, και ελπίζω να μην είναι κακό και το δεύτερο 15ήμερο, φανταστείτε τι θα συμβεί τον Ιανουάριο, που εκεί πραγματικά ο κλάδος κάνει την κοιλιά που λέμε στην πιάτσα, πέφτει η κίνηση στις επιχειρήσεις. Εκεί θα μιλάμε για καταστροφή πλέον. Μένουμε στα της ακρίβειας και το πώς λειτουργεί η πραγματική οικονομία. Η κυρία Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, εκφράζει την ανησυχία για την ακρίβεια στις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια αλλά και στην κοινωνική δραστηριότητα και ζωή των πολιτών. Μιλώντας στην εκπομπή CNews, η κυρία Καλαποθαράκου κρούει τον κόδωνο του κινδύνου. Η ακρίβεια είναι πολύ έντονη στο καθημερινό καλάθι της νοικοκυράς. Έχουμε αυξήσεις σε βασικά τρόφιμα όπως είναι το ψωμί, τα γαλακτοκομικά. Και μια και είναι οι μέρες αυτές πλησιάζουν, μέρες γιορτής, να πούμε ότι έχουμε και μια πολύ σημαντική αύξηση στα πουλερικά. Καταλαβαίνουμε ότι πλέον η γαλοπούλα έχει γίνει απλησίαστη. Ήδη ο κόσμος τα τελευταία χρόνια στρέφεται περισσότερο στην κατανάλωση κοτόπουλου παρά γαλοπούλας. Εάν δηλαδή θεωρήσουμε ότι έχουμε και στο ψωμί μια αύξηση 10-15%, καταλαβαίνουμε από εκεί και μόνο ότι ο καταναλωτής πλέον θα βλέπει απλά τις βιτρίνες και δεν θα μπορεί να αγοράσει ούτε και τα βασικά τρόφιμα για το γιορτινό τραπέζι. Ενώ παλιότερα λέγαμε, βέβαια η κρίση έχει διαρκέσει πάνω από 10 χρόνια, αλλά λέγαμε τουλάχιστον ότι θα έχει λιγότερα πράγματα στο τραπέζι του. Δυστυχώς τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα λιγότερα πράγματα έχουν πλέον φτάσει στο ελάχιστο. Μάλιστα. Που μπορεί να βάλει ο μέσος καταναλωτής στο τραπέζι του. Για να πάω στην κυρία Καλαποθαράκου, δικαιολογούνται αυτές οι αυξήσεις? Εμείς έχουμε πει ότι έχουμε δύο πανδημίες. Την πανδημία την υγειονομική και την πανδημία της ακρίβειας τώρα. Είναι έτσι, κυρία Καλαποθαράκου? Και αν δικαιολογούνται αυτές οι αυξήσεις που υπάρχουν? Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Και εμείς το επιβεβαιώνουμε και όχι μόνο. Δεχόμαστε πληθώρα καταγγελιών καθημερινά από καταναλωτές οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι και ιδίως στους τελευταίους μήνες για αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Από έρευνα που κάναμε σε λογαριασμούς που έφτασαν στα χέρια μου, διαπιστώσαμε ότι η αυξήση είναι από 30% έως 170%.
Από εκεί πέρα η ακρίβεια βλέπω έχει επεκταθεί σε όλο το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών δυστυχώς και στα βασικά προϊόντα υποτροφής όπως είπε και η κυρία Γεωστοργίου πολύ σωστά. Με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να είναι πολύ συγκρατημένοι, ανήσυχοι, ανασφαλείς, διότι βλέπουμε το φαινόμενο της ενεργειακής πλέον κρίσης δεν είναι τόσο πρόσχερο όσο θέλαμε να πιστεύουμε, αλλά εγκαθίσταται και στη χώρα μας με συνέπειες που είναι επιβλαβείς και επιβαρυντικές για τους καταναλωτές. Συνέπειες στην τσέπη τους. Μάλιστα. Ως οργανωμένη πολιτεία, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εκείνους τους μηχανισμούς, έχει τον τρόπο, μπορεί να αναπτύξει εκείνες τις πολιτικές έτσι ώστε να διορθώσει αυτή την ακρίβεια? Η ευθύνη της πολιτείας είναι τεράστια στο κομμάτι της ακρίβειας, διότι κατά τα ψέματα υπάρχει και έσχορ κέρδια σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Ο ίδιος πάρα πολύ να χαίρεται. Πολλά προϊόντα, οι υπηρεσίες αυξάνονται όχι με τρόπο θεμητό, αλλά θέμητο. Το εκμεταλλεύονται δηλαδή αρκετές επιχειρήσεις και το είναι η ευθύνη της πολιτείας που πρέπει να ασκήσει ουσιαστική εποπτεία, η εποπτική μηχανισμή της, ώστε να πατάξει τέτοιο φαινόμενο. Από την άλλη, αναφορικά με τους λογαριασμούς ενέργειας, πρέπει το κακό να χτυπηθεί στη ρίζα του. Εκεί υπάρχουν όλοι αδιαφανείς στις συμβάσεις, υπάρχει μια τεράστια αδιαφάνεια για το πώς μετακυλείται η αύξηση της χοντρικής αγοράς στον τελικό καταναλωτή. Και βρισκόμαστε σε διάλογο και σε διαβουλεύσεις με την ρυθμιστική αρχή ενέργειας, η οποία περιμένουμε από μέρα σε μέρα μέχρι τη σύγκρουση του μήνα, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει εκδοθεί κανονιστική διάταξη, η οποία υποχρεώνει τους προμηθευτές ενέργειας με συγκεκριμένα κριτήρια να προχωρούν σε αναπροσαρμογές, ούτως ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να διαβλέψει το ρίσκο που αναλαμβάνει, αν αναλαμβάνει ρίσκο, γιατί κάτι θα μπορεί να θα μπορούσε και θα έπρεπε να συμβάλλεται με τιμολόγια σταθερής τιμής και όχι τιμενόμενης, που εκεί δεν μπορεί να ελέγξει την αναπροσαρμογή η οποία γίνεται και σε κάθε περίπτωση, εάν επιλέξει να έχει τιμολόγιο με κάποιο ρίσκο, δηλαδή με τιμή η οποία είναι κειμενόμενη, τότε θα πρέπει να είναι διαφανής όλος αυτό και να μπορεί να προβλέψει το μέγεθος του ρίσκου που αναλαμβάνει. Μάλιστα. Είμαστε σε δρόμο θεωρούμε για το κομμάτι αυτό της ενέργειας, αλλά διατηρούμε επιφυλάξεις ακόμα μέχρι να το δούμε. Και να έρθω στην πρόεδρο της Ένωσης Οδοπροστασίας των Καταναλωτών στην Καβάλα. Υπάρχουν κάποιες έτσι οδηγίες που μπορείτε να δώσετε στους τηλεθεατές μας, κάποιες χρηστικές πληροφορίες, τι πρέπει να προσέξουν? Ναι, βεβαίως αυτό που πρέπει να κάνει ο καταναλωτής και λέμε κάθε φορά είναι ότι θα πρέπει να ιεραρχήσει τις ανάγκες του. Πρώτον, δεύτερον, να κάνει την απαραίτητη έρευνα αγοράς, έτσι ώστε να γνωρίζει αν πληρώνει τις πραγματικές τιμές που για αυτά τα προϊόντα και όχι όταν είναι σε προσφορά, για παράδειγμα 2-1, τελικά να μην παίρνει το ένα ως δώρο όπως νομίζει, αλλά στην ουσία πληρώνει το 1,5 προϊόν και στην καλύτερη περίπτωση συμβαίνει αυτό, δηλαδή το μισό προϊόν να είναι δώρο. Επομένως, πολύ μεγάλη προσοχή πριν αγοράσουμε, να κάνουμε αυτή την έρευνα, τι αγοράζουμε και τι πληρώνουμε. Και φυσικά αυτή η περίοδος της οικονομικής κρίσης θα λέγαμε ότι είναι και μια ευκαιρία να αλλάξουμε την καταναλωτική μας συμπεριφορά, χωρίς να κάνουμε όμως εκτόσεις στην ποιότητα, όπως αυτό που έχουμε προτείνει εδώ και πολλά χρόνια, για παράδειγμα η υιοθέτηση κάποιων ντόπιων παραγωγών, να υπάρχουν δηλαδή τα δίκτυα καταναλωτών παραγωγών, έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν από πού αγοράζουν, ποιος είναι ο παραγωγός των προϊόντων και κυρίως μιλάμε για προϊόντα διατροφής και όχι μόνο βέβαια, να τον εμπιστεύονται και φυσικά να πετύχουν και καλύτερες τιμές. Στο Δήμο Εορδέας θα πάμε τώρα, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην αυξήσει τα δημοτικά τέλη και για το 2022, κρατώντας τις τιμές καθυλωμένες. Παγωμένες λοιπόν οι τιμές και τα δημοτικά τέλη, τόσο σε ό,τι αφορά τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, αλλά και για τους επαγγελματίες την χρήση κοινόχρηστων χώρων. Μηδενική παραμένει η αύξηση και για το 2022 στα τέλη φωτισμού και καθαριότητας του Δήμου Εορδέας, όπως αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδέας
παγωμένα παραμένουν και τα τέλη κοινόχρηστων χώρων. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλου, εκτιμώντας και την οικονομική συγκυρία αλλά και την πανδημία και τις δυσκολίες των πολιτών, αποφάσισε να παραμείνει ως έχει οι τιμές στα ανταποδοτικά. Να μην έχουμε καμία αύξηση. Ναι, ναι. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η πρόταση του συνδυασμού ήταν και με απόφαση του Δημάρχου, κατόπιν της σκληρής δουλειάς που έγινε, της μείωσης κλίμακος όλη τη χρονιά εκεί που μπορέσαμε, με ένα νοικοκυριό το οποίο συνεχίζεται από την πρώτη στιγμή που παραλάβαμε στο Δήμο, εισηγούμαστε και πάλι τη μηδενική αύξηση και στα δημοτικά τα αποδοτικά τέλη και στα τραπεζοκαθίσματα στους κοινόχρηστους χώρους. Οι πίνακες, από ό,τι φαίνονται και αναλυτικά παρουσιαστήκαν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αναλυτικά, μας δώσαν αυτή τη δυνατότητα και προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια να συνεχίσουμε με μηδενικά δημοτικά τέλη. Αντιλαμβάνεστε μια δυσκολία από τους πολίτες, από τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες? Έχετε τέτοια μηνύματα ότι δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα? Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, το βλέπουμε, το αντιμετωπίζουμε, γι' αυτό και στις κοινωνικές ομάδες πήραμε μια απόφαση και εκεί για την μείωση, τη συνεχόμενη μείωση εκεί των δημοτικών τελών σε αμαία. Μιλάμε για τους πολίτεκνους και για τα πολίτεκνους, ναι, μονογονικές οικογένειες, άποροι. Από εκεί και πέρα με τα κοινωνικά κριτήρια με την, και βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων που υπάρχουν από τη Βουλή και όχι από εμάς, θα γίνουν και εκεί οι ανάλογες εκπτώσεις. Ότι υπάρχει μια δυσκολία γενικότερα υπάρχει. Γι' αυτό προσπαθούμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε του χρόνου όπως έχουμε και κάτι το διαφορετικό. Είμαστε δηλαδή στον, κινούμαστε κάτω από την λογική ότι όσο μπορέσουμε να κρατήσουμε τα δημοτικά τέλη εκεί που βρίσκονται και αν τα καταφέρουμε του χρόνου να πάμε και σε εκπλήξεις. Σε ό,τι αφορά την χρήση κοινόχρηστων χώρων, τραπεζοκαθίσματα, εκεί πώς είναι οι τιμές? Εκεί παραμένουν πάλι οι ίδιες οι τιμές και ό,τι η νομοθετική ρύθμιση υπήρχε για τον κορονοϊό και ό,τι ελαφρύνσεις υπήρχαν και εκείνες ψηφιστήκαν, εφαρμόζονται και συνεχίζουμε και εκεί με μηδενική αύξηση. Υπάρχουν όμως οφειλέτες, υπάρχουν οφειλές παλαιότερων ετών. Έτρεξαν στο παρελθόν ρυθμίσεις σήμερα? Σε εμάς ναι, υπάρχει, γιατί υπάρχουν οφειλές στους Δήμους, σε όλους τους Δήμους, όχι μόνο στο δικό μας, υπάρχει. Υπάρχουν μάλιστα αναρκητές. Σε εμάς η τελευταία ρύθμιση που ήρθε ήταν το 19 αρχές Οκτωβρίου, η οποία ήταν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Εκεί λοιπόν δουλέψαμε αρκετά, πετύχαμε κάποια πολύ καλά αποτελέσματα σε περίπου 2,5 μήνες. Ήσπραξε ο Δήμος πάνω από 290.000 κοινοχρονικό διάστημα και γλίτωσαν οι οφειλέτες γύρω στις 325.000 ευρώ. Ήταν η ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία διέγραφε όλα τα προστήματα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε ηλεκτρονικά με την Θεσσαλονίκη. Εκεί θα συναντήσουμε τον κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρυσόστομο Σταμούλη, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε τα όσα συμβαίνουν και στον χώρο της Εκκλησίας και στην κοινωνία μας με την πανδημία, αλλά και λίγες μέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή που κουβεντιάζω μαζί σας και θέλω τα φώτα σας για τα όσα συμβαίνουν. Ξεκινώντας από ένα ερώτημα που θα μπορούσε να έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Τελικά, η Ελλαδική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, για να το κάνω πιο γενικό, αντί να αποτελέσει λύση του προβλήματος, έγινε μέρος του προβλήματος? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε για να κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει μέρος του προβλήματος. Θέλει να είναι λύση του προβλήματος. Θέλει να είναι στη λύση του προβλήματος και γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας αλλά και από την Ιεραρχία, προκειμένου οι πιστοί να κατανοήσουν ότι το θέμα του εμβολιασμού των μασκών δεν είναι θέμα εκκλησιαστικό, αλλά είναι θέμα αποκλειστικά ιατρικό. Εν τούτης, η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο καράβι, ένας μεγάλος χώρος, στον οποίο αναπτύσσονται και άλλες φωνές, και αυτές οι άλλες φωνές έχουν χαρακτηριστικά υπερσυντηρητικής ταυτότητας, έως σημείου να αγγίζουν τα όρια του φονταμενταλισμού, κάποιες φωνές, οι οποίες δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα και νομίζω σε αυτές αναφέρεστε όταν λέτε ότι η Εκκλησία γίνεται μέρος του προβλήματος. Θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να χαρίσουμε σε αυτές τις φωνές το σύνολο της Εκκλησίας.
Το πρόβλημα είναι ότι η ιεραρχία όμως δυσκολεύεται πολλές φορές να επικοινωνήσει με αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους γέροντες όπως οι ίδιοι ονομάζονται, πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι υποκινούν έναν ολόκληρο κόσμο, πολλούς πιστούς, σε μία σε εισαγωγικά ανταρσία απέναντι στη ζωή. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που αρχικά θέσατε στην κουβέντα περί της μάσκας, και επειδή έχετε εξειδίκευση στη δογματική, έχει καμία σχέση το δόγμα της Ορθόδοξης πίστης με την μάσκα? Ακούσαμε φωνές από τους γέροντες και όχι μόνο, και από τους ζηλωτές πιστούς, να λένε ότι ο Θεός δεν μας θέλει μασκοφόρους και δεν πρέπει να κρύβουμε το πρόσωπό μας. Έχουμε την ικανότητα να κρύψουμε το πρόσωπό μας φορώντας μια μάσκα, εννοώ από το Θεό? Ναι, ναι. Είναι παντελώς αθεολόγητο και είναι άκρως προβληματική μια τέτοια θέση. Αποδεικνύει η έλλειψη θεολογίας, γνώσεως της Ορθοδόξης θεολογίας, αλλά και εμπειρίας εκκλησιαστικής ζωής. Ξέρετε, όταν πηγαίνουμε στο ναό και είναι χειμώνας, φοράμε τα ρούχα μας. Φοράμε το πανοφόρι μας προκειμένου να μην κρυώσουμε, να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στον εαυτό μας. Η μάσκα είναι ακριβώς ένα τέτοιο μέσο προκειμένου να προφυλάξουμε τον εαυτό μας από μια συγκεκριμένη ασθένεια. Δεν προσβάλλεται ο Θεός από τέτοιες ενέργειες. Το αντίθετο, θα έλεγα, ότι η αγάπη του επιβάλλει το σεβασμό στον εαυτό μας και το σεβασμό στους άλλους. Συνεπώς, κανένα θεολογικό πρόβλημα δεν υπάρχει και καθόλου δεν θίγεται το Άγιο Πνεύμα, διότι ακούστηκε και από πανεπιστημιακούς θεολόγους ότι η μάσκα αποτελεί προσβολή του Αγίου Πνεύματος. Είναι αναλυθές, είναι προβληματικό, βρίσκεται στον αντίποδα της ευαγγελικής ζωής. Οι πιστοί, τα μέλη της Εκκλησίας, παίρνουν όλα τα μέτρα όταν πρόκειται για θέμα υγείας, προκειμένου να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους και το σύνολο του κόσμου. Να πάμε λίγο και στο εμβόλιο. Γιατί έχουμε ακούσει ότι βάζετε μέσα σας τον σατανά ή απίθανα πράγματα. Τι λέτε για όλα αυτά? Εντάξει, προβληματίζομαι. Αρχικά θα πρέπει να πω ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός που όλα αυτά δηλώνουν απουσία κατήχησης. Δηλώνουν ότι τα μέλη της Εκκλησίας δεν έχουν κατηχηθεί σωστά και δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο της Ορθόδοξου ζωής, του Ορθόδοξου τρόπου ζωής, αλλά και της Ορθόδοξης θεολογίας. Πρώτον. Δεύτερον, είναι επίσης προβληματικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική επιστήμη, την βιολογία, τις επιστήμες υγείας του ανθρώπου, να αποφαίνονται για τέτοια θέματα χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα την πίστη. Ο πιστός είναι μέλος μιας εκκλησιαστικής κοινότητας και οφείλει να μένει σε θέματα όπως το θέμα της μάσκας ή του εμβολίου στη γνώση που του παρέχει ο ιατρικός κόσμος. Υπάρχει ένας ιατρικός κόσμος και ένας ιατρικός πολιτισμός ο οποίος έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν με ασφάλεια την κοινωνία στην απομάκρυνσή τους από τις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να επεμβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε τα πράγματα. Αυτό που είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ότι σήμερα δεν διώκεται, το πρόβλημα δεν είναι η πίστη αλλά η πιστή. Αυτό το οποίο βάλεται από την πανδημία, αυτό το οποίο έχει προσβληθεί από την πανδημία, είναι τα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας, εντός της οποίας ανήκουν και τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας. Άρα λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε για μία ακόμη φορά, δεν πρόκειται για θεολογικό θέμα και θα πρέπει να είμαστε όλοι αλληλέγγυοι στην προσπάθεια γιατρών και επιστημόνων. Και ας κομίσω εδώ την θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας, λέγοντας ότι η επιστήμη, στην προκειμένη περίπτωση η ιατρική επιστήμη αλλά και όλες οι επιστήμες, είναι η συνέχεια του δημιουργικού έργου του Θεού στον κόσμο. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το λογικό, προκειμένου μέσα από την λογική διαδικασία, την αξιοποίηση του λόγου, να γίνεται και αυτός δημιουργός κατ' εικόνα και καθομοίωση του δημιουργού Θεού. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Άρα η επιστήμη δεν βρίσκεται απέναντι στην Εκκλησία, αλλά είναι ένα όπλο, μια δυνατότητα της ανθρώπινης ύπαρξης προκειμένου να κάνει καλύτερες τις συνθήκες της ζωής εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Εν τούτης όμως, εκτός από τους γέροντες όπως ονομάσατε, υπήρξαν και ιεράρχες και δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, οι οποίοι δεν αποδέχονται την ύπαρξη του Υιού. Δεν εξηγώ διαφορετικά ότι μέχρι την έσχατη στιγμή δεν προσέφευγαν στην ιατρική, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην εντατική σήμερα. Ναι, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Αυτό θα πρέπει να το πούμε ότι στον χώρο της ιεραρχίας υπάρχουν όντως κάποιοι ιεράρχες σε μεγάλη ηλικία, κατά κανόνα λίγοι, ελάχιστοι,
μετρημένη ίσως στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ναι, όμως έχουν, συγχωρέστε με που σας διακόπτω, έχουν ευθύνη όμως αυτοί απέναντι στους πιστούς που συμπαρασέρουν. Βεβαιότατα έχουν ευθύνη, βεβαιότατα έχει ευθύνη και η ίδια η Εκκλησία ως σώμα στα πλαίσια της λειτουργίας της συνοδικής της συνείδησης. Γι' αυτό και νομίζω ότι έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις και έχει κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Επίσης έχουν λειτουργήσει τα όργανα της Εκκλησίας στα πλαίσια του κανονικού της δικαίου, του εκκλησιαστικού δικαίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Η αλήθεια όμως είναι ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι τεράστια, διότι ακόμη και μισή φωνή να υπάρχει μπορεί να οδηγήσει ανθρώπους σε λαθεμένες επιλογές για τις οποίες οι ίδιοι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι. Είναι υπεύθυνοι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να απομονώσουμε τις φωνές, είτε πρόκειται για ιεραρχών, είτε πρόκειται για φωνές θεολόγων, ακαδημαϊκών, δευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, είτε για απλά μέλη της Εκκλησίας, ιερείς, διακόνους, αλλά και λαϊκούς, οι οποίοι στέκονται απέναντι στην Εκκλησία και στις αποφάσεις της, λησμονώντας πως η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια συνοδική Εκκλησία και η αλήθεια της αποκαλύπτεται με τον τρόπο της συνοδικής, αν θέλετε, πράξης, αλλά και απέναντι στην εικόνα την οποία διαμορφώνει για το σύνολο της κοινότητας των ανθρώπων η ιατρική επιστήμη, αλλά και η βούληση και οι επιλογές οι πολιτικές. Θα σας θέσω τρεις περιπτώσεις και θέλω να επιλέξετε κατά την άποψή σας την ορθότερη. Υπάρχει ιερέας ο οποίος λέει δεν θα κάνετε το εμβόλιο, υπάρχει ιερέας που λέει κάντε το εμβόλιο και υπάρχει και ιερέας που λέει αυτό έχει να κάνει με το αυτεξούσιο και την ελευθερία επιλογής. Ποιος συμβουλεύει καλύτερα από όλους? Κοιτάξτε, νομίζω ο ιερέας ούτε μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του εμβολίου, ούτε μπορεί να επιβάλλει και να ζητήσει την χρήση του εμβολίου. Και το λέω αυτό διότι, το είπαμε μόλις προηγουμένως, ότι υπεύθυνοι γι' αυτό είναι οι γιατροί. Ο καθένας μας έχει το γιατρό του. Έχει τους προσωπικούς γιατρούς. Άρα η σωστότερη άποψη είναι μία τέταρτη που λέει συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Ακριβώς. Αν δεν την ταυτίζετε με την τρίτη, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι αυτό που έχουμε να πούμε στους ανθρώπους είναι συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Όμως, επειδή έχουμε μια κοινή λογική και κινούμαστε σε έναν χώρο πλέον όπου όλοι μας γνωρίζουμε, η πανδημία καλά κρατεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, νομίζω ότι στοιχειώδη σκέψη, νυφαλιότητα και ηρεμία θα έλεγε ότι αν δεν υπάρχουν ιατρικά προβλήματα, θα πρέπει να ιδιαίτερα ιατρικά προβλήματα, θα πρέπει όλοι να κάνουμε το εμβόλιο μας. Δηλαδή, εγώ το λέω με πολύ μεγάλη ευθύνη ότι ναι, πρέπει να εμβολιαστούμε. Είναι το μόνο μέτρο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Συνθεώ θα έρθουν και τα φάρμακα απέναντι στην πανδημία. Δεν το λέγω όμως γιατρός, το λέγω ως άνθρωπος, ο οποίος συνομιλώ με γιατρούς και επειδή είμαι μέλος και της ακαδημαϊκής κοινότητας ενός μεγάλου ιδρύματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μπορώ να μεταφέρω και την εικόνα και τις απόψεις των γιατρών του ιδρύματος. Έχουμε, όπως ξέρετε, ένα τμήμα ιατρικής, το οποίο αποτελείται από 350 περίπου γιατρούς. Δεν έχω ακούσει έναν γιατρό αυτής της ακαδημαϊκής κοινότητας, αυτής της ομάδας των ανθρώπων, να αρνείται το εμβόλιο ή να λέγει στους ασθενείς του ότι δεν πρέπει, στους ανθρώπους με τους οποίους διαλέγεται, ότι δεν πρέπει να γίνει χρήση του εμβολίου. Αν υπάρχουν μια-δυο εξαιρέσεις ανθρώπων που έχουν μια διαφορετική άποψη, δεν είναι για το εμβόλιο, είναι για την λειτουργία της πολιτείας και την λήψη συγκεκριμένων μέτρων απέναντι στο πρόβλημα της πανδημίας. Άρα λοιπόν, η Εκκλησία αυτό που πρέπει να πει είναι ξεκάθαρα ότι το θέμα δεν είναι θεολογικό, τελεία και παύλα. Ή αν θέλουμε να το πούμε αλλιώς, να αντιστρέψουμε το επιχείρημα του δεν είναι θεολογικό, να πούμε θεολογικό το θέμα όταν κανείς αρνείται το μυστήριο της αγάπης. Που σημαίνει ότι δεν κάνω του κεφαλιού μου, ακούω τους ειδικούς και προσπαθώ να στηρίξω τους συνανθρώπους μου με βάση την άποψη των ειδικών. Άρα η αγάπη θα έλεγα ότι επιβάλλει να πούμε στους ανθρώπους ότι πρέπει να στραφούν στους ιατρούς και να ακολουθήσουν τη δικιά τους άποψη. Να κάνω και μερικές ερωτήσεις του τύπου ότι μήπως τελικά κατηγορούμε τους προτεστάντες για προτεσταντισμό και εμείς ήδη έχουμε κάνει κάθε ενορία και δική της λογική και συμπεριφορά απέναντι στην Εκκλησία και κάθε Μητροπολίτης μια δική του εξήγηση αδιαφορώντας ή αν θέλετε μην τηρώντας τις συνοδικές αποφάσεις. Βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο για αυτό που λέτε. Πολλές φορές το λέμε εμείς θεολόγοι, το λέει και ο μακαριστός ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμα, ότι εμείς δεν έχουμε τον πρώτο με την έννοια του πρωτίου της εξουσίας στην Ανατολή.
Έχουμε το συνοδικό σύστημα, αλλά πολλές φορές έχουμε τόσες πάπες όσοι είναι και οι ιεράρχες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, έχουμε το συνοδικό σύστημα, αλλά έχουμε ένα συνοδικό σύστημα à la carte. Όποτε μας βολεύει, το χρησιμοποιούμε. Όποτε δεν μας βολεύει, δεν το χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό και το τόνισα πριν ότι το κριτήριο της αλήθειας στην Εκκλησία δεν είναι ούτε ο επίσκοπος, ούτε ο θεολόγος, ούτε ο ασκητής, ούτε ο μοναχός, ούτε ο λαϊκός, αλλά η Εκκλησία εν συνόδο. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να λογαριάζουμε τον εαυτό μας ως μέλος ή μέλη της Εκκλησίας, θα πρέπει να ακούμε τη συνοδική φωνή της Εκκλησίας. Και η συνοδική φωνή της Εκκλησίας νομίζω ότι έχει εκφραστεί με σαφήνεια και ακρίβεια πλέον. Και μάλιστα δίνοντας αγώνας απέναντι στον υπερσυντηρητισμό και το φωτοναντέλφι. Ναι, μπορεί να λέει η σύνοδος υποχρεωτική μάσκα και ιερέας να μην την επιβάλλει. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Είναι επικίνδυνο. Να πάω στην αντίπερα όχθη. Η άποψη Μητροπολίτη, και τον κατονομάζω, τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων στην Ήπειρο, να κλείνει τηλεφωνικά ραντεβού για την ημέρα των Χριστουγέννων, πώς τη σχολιάζετε? Είναι ίσως υπερβάλλον ζήλος από την άλλη πλευρά? Κοιτάξτε, είναι η αγωνία προκειμένου να μπορέσει να ελέγξει τα πράγματα. Και όταν λέω ελέγχος, μην πάει το μυαλό σας σε αστυνομικούς ελέγχους ή κάτι άλλο. Είναι επειδή ακριβώς προφανώς ίσως οι ιεράρχες γνωρίζουν ότι υπάρχουν προβλήματα στην Εκκλησία του και φωνές οι οποίες στέκονται απέναντι στη συνοδική πράξη και απόφαση, αυτό που λέγαμε πριν, ίσως προσπαθεί να δημιουργήσει τα λιγότερα προβλήματα, δυνατά προβλήματα. Διότι ξέρετε ότι στον χώρο της Εκκλησίας η παρουσία των πιστών έχει σχέση με τα τετραγωνικά των Εκκλησιών, είναι αναλογική. Άρα λοιπόν, αν πάνε όλοι στην Εκκλησία, οι περισσότεροι θα μείνουν εκτός, όπως γνωρίζετε. Άρα λοιπόν, είναι μια προσπάθεια να μπει μια τάξη και να μην ταλαιπωρηθούν άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε και θα μπορέσουν να πούν στην Εκκλησία και θα δημιουργηθούν και προβλήματα, αν θέλετε, γιατί αυτοί που μπήκαν μπήκαν και γιατί αυτοί που δεν μπήκαν δεν μπήκαν. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη δυνατή. Δεν θέλω να. Υπάρχει και η επιλογή των δύο. Ακριβώς. Αλλά είναι μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση για να μην ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι. Αυτό είναι. Το είχα πει και στην αρχή της πανδημίας, πριν από 1-1,5 χρόνο, ότι ξέρετε, η ασκητική της αγάπης επιβάλλει ότι αυτή την περίοδο ίσως θα ήταν καλό, αν δεν μπορούμε να πάμε όλοι στην Εκκλησία, να πάνε αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και κάποιοι άλλοι που έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε να αντέξουμε λίγο περισσότερο μακριά από τη λειτουργική μας πράξη, να δώσουμε χώρο στους αδερφούς μας οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ή έχουν μια μεγαλύτερη επιθυμία να βρεθούν εκεί. Ναι, η ασκητική μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και την απουσία. Μπορούμε να κάνουμε εκκλησία το σπίτι μας, αλλά η εκκλησία δεν είναι και η κοινωνία με τον αδερφό. Άρα πώς θα κάνουμε κοινωνία με τον αδερφό όταν είμαστε στο σπίτι μας? Κοιτάξτε, είμαστε σε περίοδο έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό δεν είναι επιλογή της εκκλησίας. Λέει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας ότι όταν κινδυνεύει το καράβι, ο καπετάνιος έχει την υποχρέωση να πετάξει τα μη αναγκαία προκειμένου να σωθεί το καράβι. Αυτή λοιπόν τη στιγμή που κινδυνεύει το καράβι και είμαστε σε μια περίοδο οικονομίας, όπως λέμε στην εκκλησία, η ακρίβεια πηγαίνει στο περιθώριο και τα πάντα λειτουργούν υπέρ του ανθρώπου. Άλλωστε ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, σαρκώθηκε και αποκαλύφθηκε ως Χριστός προκειμένου ακριβώς να σώσει τον άνθρωπο. Δεν ήρθε για να σώσει κάτι απρόσωπο, αλλά για να σώσει τον άνθρωπο. Στο κέντρο λοιπόν της Ορθόδοξης Σωτηριολογίας και Εκκλησιολογίας βρίσκεται ο άνθρωπος και υπέρ αυτού γίνεται ο αγώνας. Είδε ο άνθρωπος, είδε ο Θεός. Ο άνθρωπος αποκαλύπτει τον Θεό του. Άρα ο άνθρωπος της αγάπης αποκαλύπτει και τον Θεό της αγάπης. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλήρους του εαυτού του και αγνοεί τους πάντες και τα πάντα προκειμένου ο ίδιος να κομίσει τις δικές του απόψεις στο κέντρο της Εκκλησίας, καταλαβαίνετε ότι δεν αποκαλύπτει τον ίδιο τον Θεό. Ο άνθρωπος που, για να πιαστώ από αυτό, που προστατεύει το θείο δώρο, το σώμα του, ή ο άνθρωπος που αδιαφορεί για τη σάρκα και βιάζεται να πάει στο δημιουργό του? Όχι, όχι. Η Εκκλησία τιμά το σώμα, τιμά την ύλη, τιμά και την ψυχή. Ποτέ η Εκκλησία δεν στάθηκε απέναντι στην ύλη. Μην ξεχνάτε ότι τον Απόστολο Παύλο τον πετάξανε από τον Άριο Πάγο, διότι μίλησε για την ανάσταση των σωμάτων. Αλλά δυστυχώς και στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ έγινε μεγάλη μάχη για το σώμα, εμείς ξεχνούμε το σώμα και νομίζουμε ότι ζούμε σε μια σέκτα μονοφυσιτική, η οποία υπερτονίζει το πνεύμα και εγκαταλείπει το σώμα. Πρέπει να τιμούμε, είναι ναός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, του ενοικίσαντος εν ημίν Αγίου Πνεύματος το σώμα. Όποιος δεν τιμά το σώμα, στρέφεται απέναντι στην απλότητα του Ευαγγελικού τρόπου και λόγου. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς θα μιλούσα ώρα μαζί σας, αλλά είναι χρόνος δελτίου και δεν έχω άλλο χρόνο. Θα χαρώ να τα πούμε για από κοντά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.
Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του δελτίου. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιούφι 3, στην Κοζάνη. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Στην Φλόρινα θα μεταφερθούμε τώρα, στην ακριτική περιοχή και στην Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, στην εκδήλωση που συνοδεύτηκε με χοροδίες και κάλαντα των Χριστουγέννων για την φωταγώγηση της Χριστουγεννιάτικης Φάτνης. Στην παρουσία στην εκδήλωση, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Θεόκλητος απίφθινε ευχές προς όλους τους πολίτες. 5, 4, 3, 2, 1. Για την εκδήλωση αυτή την οποία μας παρουσιάσατε, και δεν είναι η πρώτη εκδήλωση την οποία παρουσιάζετε εφέτος με τα 200 χρόνια της απελευθερώσεως της πατρίδος μας από το δυτικό ζυγό. Κάνατε την πρώτη εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο Αθηνών, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάρων αρχόντων. Και έρχεστε λοιπόν και δεύτερη την κάνατε στη Τολεμαΐδα και την τρίτη την κάνατε στη Φλόρινα και μας ενθουσιάσετε πολύ. Και μετάτε τώρα παραμονές της μεγάλης εορτής της Χριστιανοσύνης των Χριστουγέννων, μας την παρουσιάζετε εδώ στη γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Σας ευχαριστούμε θερμώς. Και ότι κοπιάσατε, μοχθήσατε και ευχαριστούμε και την υπεύθυνο η οποία σας δημιούργησε αυτή την πολιτεία, η οποία κατάγεται από τα Γρεβενά και ενδιαφέρον όλος τον δήμαρχο, ο οποίος εστόλισε εδώ όλα τα δέντρα και την Πάτρη, και έτσι θα εισραπολίγες μέρες θα γιορτάσουμε την πραγματική γέννηση του Χριστού μας και εύχομαι ολόψυχα ο Θεός, ο νεογέννητο βρέφος της Βηθλεέμ, να σας φωτίζει, να σας καλυτώνει, να σας ενδυναμώνει, να προσέχετε εσείς τα παιδιά ιδιαιτέρως και όλους τους ευχαριστημένους και τους άρχοντας. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, καλή δύναμη, καλή αντοχή για να περάσουμε και αυτές τις Άγιες ημέρες. Εδώ
ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Καλή συνέχεια σε όλους.